Τα πειρά της κατά του Υπουργείου Ανάπτυξης. Στρέφει η Ένωση Ξενοδόχων Μαγνησίας με αφορμή τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό από προγράμματα οικονομικών αποζημιώσεων επιχειρήσεων της περιοχής που επλήγησαν από τις περσινές πλημμύρες. Σε σχετική ανακοίνωση τονίζεται ότι είναι ανήθικος ο αποκλεισμός των επιχειρήσεων, οι ιδιοκτήτες των οποίων αποδεδειγμένα έμειναν χωρίς εισόδημα εξαιτίας των πλημμυρών. Είχε βγει μία βοήθεια από τον προηγούμενο Υπουργό, όπου δεν ξέρω με ποιο μαγικό τρόπο το αθηνοκεντρικό κράτος δεν συμπεριέλαβε όλες τις περιοχές. Στείλαμε μια επιστολή στον Υπουργό, επικοινώνησα μαζί του και υποσχέθηκε ότι θα βάλει ένα δεύτερο κύκλο που θα βάλει τις άλλες περιοχές. Άλλαξε ο Υπουργός, ήρθε και ο Θεοδωρικάκος, την ίδια μέρα του στείλαμε επιστολή για την ανάλυση του καθηκόντου και του υπενθυμίσαμε την εκκρεμότητα που υπήρχε από τον προηγούμενο Υπουργό. Δυστυχώς πέρασαν τρεις μήνες και δεν έχουμε καμία απάντηση, ώστε αυτή η αδικία, η κατάφορη αδικία των περιοχών που δεν έχουν μπει μέσα στον πρώτο κύκλο να μπορέσει να λυθεί. Το μοναδικό πρόγραμμα στο οποίο μπορούν να προσδοκούν για αποζημιώσεις οι πληττόμενοι επαγγελματίες είναι αυτό του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης. Μάλιστα, από εβδομάδα αναμένονται οι πρώτες πληρωμές. Στο δικό μας σχήμα που υλοποιείται μέσα από την πλατφόρμα My Business Support της ΑΔΕ, δεν υπάρχει αποκλεισμός των περιοχών που έχουν πληγεί του πηλίου ή των περιοχών πέριξ του πολεοδομικού συγκροτήματος του Βόλου. Είναι αυτές οι περιοχές μέσα, όπως μάλιστα οι περιοχές αυτές, όπως είναι η Αγριά, όπως είναι η Πορταριά και φυσικά όλο το υπόλοιπο πύλιο, είναι και στα μέτρα αναστολών που είχαμε βγάλει ειδικά για ολόκληρο το έτος. Άρα αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτή η δεύτερη φάση μέχρι τέλος του μήνα, όπου οι επιχειρηματίες που έχουν υποβάλει τα στοιχεία τους κατά την πρώτη φάση, θυμίζω ότι η πρώτη φάση έτρεξε τον μήνα Μάιο και Ιούνιο και δίναμε παρατάσεις για να μπορέσουν όλοι οι επιχειρηματίες να μπουν και να δηλώσουν. Έκλεισε η πρώτη φάση, τώρα έχει ανοίξει η δεύτερη φάση και από την επόμενες ημέρες, από την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσουν και οι πληρωμές, παρόλο που θα είναι ανοιχτή η δεύτερη φάση όπως είπα και πριν. Στο μεταξύ άκαρπη ήταν η σύσκεψη μεταξύ εκπροσώπων των ξενοδόχων και των καταστηματαρχών εστίασης με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας σε μια προσπάθεια ένταξής τους σε πρόγραμμα όπως το ΑΝΑΣΑ την περίοδο της πανδημίας. Επαναφέραμε το έτοιμά μας για να μπορέσει να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα στήλ ΑΝΑΣΑ όπως είχε γίνει επί COVID, προκειμένου οι επιχειρήσεις να πάρουν και από εκεί μια μερική αποζημίωση. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή ο νόμος δεν το επιτρέπει. Και έτσι θα κάνουμε μια προσπάθεια και προς την κυβέρνηση και προς τους ευρωβουλευτές να αλλάξει ο κανονισμός ώστε οι αποζημιώσεις του ΕΣΠΑ να μπορούν να δοθούν και για αυτές τις περιπτώσεις.